Και η άποψή σας. Υπάρχει ικανή, πιθανότατα αναγκαία συνθήκη, κατά την οποία στη συγκυρία θα μπορούσατε να σταματήσετε να έχετε κεντρικό θέμα τις εκλογές. Λοιπόν, υπάρχουν συνθήκες τις οποίες να τις εκτιμήσετε σήμερα όπως εξελίσσονται τα πράγματα και να πείτε εντάξει, πάμε να δούμε τι άλλο μπορεί να γίνει στη χώρα. Ωραία. Ακούστε να σας πω κάτι για να το κλείσουμε όλο μαζί, γιατί η μία κουβέντα πρέπει να συνδέεται με την άλλη. Στο προηγούμενο που λέγαμε, η εκλογική περιδίνηση στην Ευρώπη δυσκολεύει τα πάντα. Διότι εν μέσω προεκλογικής περίοδου αντιλαμβάνεστε ότι οι ηγέτες οι οποίοι είναι υποψήφοι, οι βασικοί ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αντιλαμβάνεστε ότι βλέπουν ως πρώτοι στο μέλημά τους να κλείσουν τα δικά τους εσωτερικά ζητήματα και δευτερευόντως και επικουρικά το θέμα της ελληνικής αξιολόγησης. Άρα θα πρέπει να κλείσει η αξιολόγηση, αλλά όχι όπως να είναι, όχι πρόχειρα. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Τώρα, όσον αφορά στο θέμα που με ρωτάτε για τις εκλογές, ο ίδιος ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης πριν από δύο μέρες στο Bloomberg είπε ότι εγώ δεν μπορώ να προκαλέσω εκλογές. Αυτό το οποίο ισχυρίζομαι, αυτό μπορεί να το κάνει μόνο η κυβέρνηση. Αυτό το οποίο ισχυρίζομαι είναι όμως ότι αν γινόταν εκλογές τώρα, η Νέα Δημοκρατία θα τις κέρδιζε, αυτό άλλωστε δείχνουν οι μετρήσεις. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που έχει το πεπόνι και το μαχαίρι στο θέμα της αξιολόγησης και η κυβέρνηση να μπορέσει να διαπραγματευτεί και να κλείσει την αξιολόγηση που μας την οφείλουν από το 2014. Προσέξτε, από το 2014 οφείλουν να κλείσουν την αξιολόγηση εταίροι και εκεί έχουν ευθύνη και οι δανειστές μας. Να μην το... Είστε σαφείς αυτό. Ναι, είστε σαφείς. Αυτό να μην το ξεχνάω. Κύριε Μαντά. Ακούω καταρχήν ενδιαφέρον τις απόψεις της κυρίας Παπακώστα. Και πραγματικά σημειώνω την ψυχραιμία με την οποία προσεγγίζει το ζήτημα, γιατί είναι μια πολύ σύνθετη κατάσταση σε ένα ευρωπαϊκό έχει πλαίσιο. Και σόφρονες έτσι, πολιτικούς έτσι όπως το περιγράψαμε, δηλαδή πολύ σύνθετο, με μια εκλογική διαδικασία σε πολλές κεντρικές χώρες, οι οποίες σαφώς επηρεάζει τα πράγματα. Η επιδίωξη της ελληνικής κυβέρνησης είναι σαφής, σαφέστατη. Θέλουμε να κλείσει η τεχνική συμφωνία μέχρι τις 20. Το Eurogroup στις 20 του Μάρτη και γι' αυτό και αυτή τη βδομάδα θα εξελιχθούν πρωτοβουλίες στις διαπραγματεύσεις, πρώτον. Δεύτερο, θέλουμε να κλείσουμε στη συνέχεια συνολικά τα ζητήματα, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων μεσοπρόθεσμων για το χρέος και των πρωτογενών πλεονασμάτων. Άρα που είναι συγκοινωνούντα δοκία. Θα τελειώσουν και αυτά και τα εργασιακά. Ακούστε, ακούστε, ακούστε. Δεν μπορεί και εδώ χρειάζεται μια ευρύτερη συσπήρωση δυνάμεων. Και ένα ξεκαθάρισμα. Δεν μπορεί να βαδίσουμε σε αυτό το τοπίο χωρίς να επαναφέρουμε στοιχειωδώς τα εργασιακά δικαιώματα. Δηλαδή, για να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Άρα, πού οδηγεί η κόντρα τις ελεύθερες... Σαφές. Το λέτε σε όλους τους τόνους. Πού οδηγεί λοιπόν η κόντρα. Εγώ... Για να μπει στο πρόγραμμα, το δικό του πρόγραμμα μαζί μας, το Δούνο του. Το Δούνο του είναι. Θα το αφήσετε πίσω αυτό. Θα προχωρήσετε ό,τι μπορείτε με τους Ευρωπαίους και θα δούμε τι θα κάνουμε το Δούνο του. Θα σας πω τη γνώμη μου. Ναι. Νομίζω ότι και σε αυτό το επίπεδο θα υπάρξει, πιστεύω, ένας προθετικός συμβιβασμός. Δηλαδή, δεν μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να αφήσει στην άκρη, στο αόρατο μέλλον, αυτό το ζήτημα. Το θέμα της ευνοϊκότερης ρύθμισης και της επικρασιμότητας των συλλογικών διαπραγματεύσεων είναι κρίσιμο και διαμορφώνει το εργασιακό τοπίο που αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλά προβλήματα, έτσι. Λοιπόν, κυρία, κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.